Η ιδέα αυτού του project ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, ήρθα πρώτη φορά στην Ελευσίνα, για να δούμε πώς το μπορούμε να ενώσουμε 2 τόπους. Δηλαδή πώς η Ελευσίνα σαν πόλη που βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από την Αθήνα και το μέρος στο οποίο δουλεύω και εργάζομαι, το Μπανιού και το Ζουνιουβιλιέ, 2 προαστιακές πόλεις, μπορούν να μας δώσουν νέες πληροφορίες, νέους χώρους έρευνας και δημιουργίας, τόσο για τους καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών, τους χορευτές, τους ακροβάτες, τους μουσικούς, όσο και για τους αρχιτέκτονες, τους πολεοδόμους, τους εικαστικούς και κυρίως για τους πολίτες. Η καλλιτεχνική έρευνα και εργασία μπορούν να βοηθήσουν την μετάβαση σε μία νέα πόλη, σε νέες πόλεις, στις οποίες η περιφέρεια μας δίνουν πιο χρήσιμες πληροφορίες από ότι τα κέντρα τόσο σημαντικών Μητροπόλεων όπως είναι η Αθήνα και το Παρίσι. En effet, on peut, il y a la parole, la langue, mais il y a la parole par le comportement, voilà. Il y a la parole par des objets qui parlent. Un animal ne parle pas, mais il parle. L'architecture parle, elle exprime quelque chose. Mais il en restera que tout ce que l'on aura vu, tout ce que l'on aura fait, on va l'échanger tous les deux. Voilà, on va l'échanger. Et peut-être que la promenade qu'on a faite hier est une façon de nous parler. Parce qu'on a marché, et puis on n'a pas parlé pendant longtemps, on a vu les mêmes choses, et on avait quelque chose à se dire. C'est parce qu'on a vu les mêmes choses, c'est parce qu'on a touché les mêmes choses. Et donc c'est ça qui est très important, c'est de retrouver ce lien naturel, manger, se regarder, se promener, travailler. Enfin, c'est des fois plus difficile maintenant qu'avant. Mais c'est ça qui permet qu'après, en effet, on peut échanger. Mais l'échange peut être quand même le plus abstrait, le plus intime, c'est quand même la parole. Περπατάμε κυρίως στα ερείπια, που δυστυχώς είναι γεμάτη η πόλη. Από αυτούς τους νέους δρόμους που ανοίγουμε, που είναι σαν αφηγήματα. Περνάμε όλα αυτά τα αντιφατικά αυτής της πόλης. Είναι σαν μία σπουδή ή έμπνευση για καλλιτέχνες. Δημιουργεί μία αισιοδοξία για ό,τι συμβαίνει εδώ. Αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση σε αυτό το εργαστήριο είναι ότι η μέθοδος, ας πούμε, που αναλύσαμε την περιοχή ήταν πολύ διαφορετική από κάθε άλλη φορά. Πηγαίνοντας να μαζέψουμε αντικείμενα από διάφορα μέρη στην Ελευσίνα. Ήταν έτσι πιο εμπειρική αυτή η εξερεύνηση και είχε πολλά μονοπάτια, δύσβατα. Όλα αυτά τα πράγματα σε βάζανε σε ένα σκεπτικό διαφορετικό. Την Ελευσίνα δεν την ήξερα πολύ καλά. Νιώθω ότι την εξερεύνησα με τρόπους που ίσως και κάποιος κάτοικος μπορεί να μην το έχει κάνει. Αλλά ένας χώρος ο οποίος μέσα σε αυτή την μυγιαλάδα του παρέχει πολύ ενδιαφέρουσες συνθήκες, χρωματισμούς για να τελικά να δούμε και να σκεφτούμε όλοι μαζί τι είναι αυτό το κοινό. Τι είναι το κοινό στην Ελευσίνα σήμερα μέσα από την έννοια της κατοίκησης. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να βιώσω την Ελευσίνα πολύ διαφορετικά και μου έδωσε την ευκαιρία να δω πάρα πολλά σημεία της Ελευσίνας κρυφά, όπως είναι μια γνωστή έκφραση για την Ελευσίνα και τα μυστήριά της. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι κυρίως για τη βιομηχανία και το πώς την βιώσαμε και για το Τιτάν και για τα εργοστάσια και όλα αυτά τα κτίρια που δίνουν μια πολύ περίεργη αίσθηση και την ευθύνη ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το βλέπουμε, υπάρχει και πρέπει κάτι να αλλάξει. Η ιδέα αυτού του προγράμματος είναι η αναζήτηση, η επισήμανση και η ανάδειξη της δυναμικής κάποιων τόπων της πόλης, είτε είναι τόποι του δημόσιου χώρου, είτε είναι τόποι του τοπίου του ίδιου, είτε είναι τόποι δομών, κλειστών δομών, αρχιτεκτονικών. Φέτος, τώρα, εδώ, είναι η πρώτη φάση αυτού του τόξου για το ακροβατώντας και το αναθεωρώντας στην Ελευσίνα, που θα ολοκληρωθεί το 2023 φυσικά, στη χρονιά του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας.
Αλλά τώρα έχουμε τα πρώτα δείγματα αυτής της ερεύνης που είναι πάντα έρευνα και μικρή παρουσίαση των υλικών και των αποτελεσμάτων. Πάντα με ένα καλλιτεχνικό βλέμμα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ανάδειξη αυτού του δυναμικού τοπίου που λέγεται Ελευσίνα.